Βγαίνοντας από μια μακρά περίοδο οικονομικής δυσχέρειας, οι εργαζόμενοι του τομέα του επισιτισμού εναποθέτουν τις ελπίδες τους στο άνοιγμα της τουριστικής περίοδου. Με αμφίβολο το εργασιακό τους μέλλον, αλλά και την πορεία της τουριστικής κίνησης, εκφράζουν την αγωνία τους μέσω του συνδικαλιστικού εκπροσώπου τους. Εξακολουθούν να βρίσκονται έξω, αποκλεισμένοι, θα το πούμε έτσι. Θα χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, από την δυνατότητα να διασφαλίσουν τα εισοδήματά τους. Γνωρίζουμε ότι η σεζόν φέτος θα έχει διπλάσια κίνηση από την περσινή, από την κακή περσινή, και πρέπει να κοιτάξουμε στα μάτια τον κάθε εργοδότη ο οποίος θα μας ζητήσει να βάλουμε για άλλη μια φορά πλάτη, όπως βάζαμε τόσα χρόνια και στους καιρούς της ανάπτυξης, στον τομέα που έχει να κάνει με τον τουρισμό και όλα τα παρακλάδια του. Αυτή τη στιγμή μια μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων στον επισιτισμό επιβιώνουν μεταβίας με τα επιδόματα των 534 ευρώ που χορηγούνται από το κράτος. Οι τυχερότεροι τα λαμβάνουν. Από εκεί και πέρα όμως είναι εύκολο για τον καθέναν μας να αντιληφθεί ότι αυτά τα επιδόματα σε καμία περίπτωση δεν είναι ικανά να μπορέσουν να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Και αντιλαμβάνεστε ότι δεν μιλάμε για λούσα, δεν μιλάμε για διακοπές, δεν μιλάμε για υπερβολές. Η αγωνία τους για την επαναπρόσληψή τους μεταφέρθηκε στον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σιμανδυράκη, με τον οποίο συναντήθηκε αντιπροσωπεία του Σωματείου Επισιτισμού, του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Διανομέων Τροφίμων και Ποτών και του Παραρτήματος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Στην ουσία μιλάμε για το τσάκισμα της οικονομικής αξιοπρέπειας, επιτρέψτε μου τις εκφράσεις αυτές, των συναδέρφων μας, του λαού και κυρίως της νεολαίας. Αυτό δεν μπορούμε και δεν πρέπει να το επιτρέψουμε εμείς οι συνδικαλιστές. Η διεκδίκηση πρέπει να παραμείνει. Οι συνδικαλιστές του κλάδου επισημαίνουν ότι σε πολλές τουριστικές περιοχές οι εργοδότες προτιμούν να χρησιμοποιήσουν την εκπεριτροπής απασχόληση, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να στερούνται του δικαιώματος χορήγησης της σχετικής ενίσχυσης.